Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μία πρόταση. Μία ενδιαφέρουσα πρόταση για να πάμε θέατρο. Ένα θέατρο που ανεβάζουν μαθητές του 5ου Γυμνασίου της Πτολεμαΐδας. Το κάνουν κάθε φορά που έχουμε εθνική επέτειο, όπως είναι η 25η Μαρτίου που πλησιάζει. Επίκαιρο το θέμα, με πολλαπλά μηνύματα. «Αδούλωτες ψυχές», ο τίτλος του θεατρικού έργου του 5ου Γυμνασίου, θα ανέβει στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας. Οι παραστάσεις ξεκινούν παραμονή της Εθνικής Επετείου, 24 Μαρτίου, και θα ολοκληρωθούν την Δευτέρα, 28 του ίδιου μήνα. Θα πούμε περισσότερα για το θεατρικό αυτό και την προσπάθεια των μαθητών με τη Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου, την κυρία Ελένη Βασιλείου, που έχουμε την εξαιρετική χαρά να είμαστε μαζί της σε απευθεία σύνδεση. Κυρία Βασιλείου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να μας φωτίσετε σε σχέση με το έργο που θα παρακολουθήσουμε στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας. Είναι ένα θεατρικό έργο, το οποίο πραγματικά βγαίνει μέσα από μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, μέσα από πολλές αγωνίες, μέσα από πολλά ρίσκα, γιατί το ξεκινήσαμε και πολύ αργά. Περιμέναμε να δούμε πώς θα πάει το θέμα της πανδημίας. Ένα έργο το οποίο, θα έλεγα, ήταν ανάγκη πλέον. Ανάγκη και για τα παιδιά μας, ανάγκη και για το σχολείο, ανάγκη και για την πόλη. Γιατί, όπως είπατε, κύριε Μαυρίδη, οι παραστάσεις μας ήταν κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως είχαμε μία χρονιά που δεν ανεβάσαμε παράσταση και ήταν η περσινή. Όπως επίσης και πριν από 2 χρόνια, όταν ξεκίνησε η πανδημία, αφήσαμε στη μέση τον Ευαγόρο Παλικαρίδη για να τον συνεχίσουμε και να τον ολοκληρώσουμε και να τον παίξουμε πλέον μέσα στον Ιούλιο. Αν θυμάστε, αρχές Ιουλίου κάναμε τις παραστάσεις μας. Τώρα, σε προηγούμενες σας δουλειές, αν ευσταθεί ο όρος δουλειές σε εισαγωγικά, παραστάσεις, μας κάνατε και να δακρύσουμε και να συγκινηθούμε και να χαμογελάσουμε και βεβαίως να χειροκροτήσουμε. Κάτι ανάλογο θα δούμε και αυτές τις μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι και θα κλάψετε και θα χαρείτε. Είναι ένα έργο το οποίο δεν το βρήκαμε πουθενά. Είναι σενάριο το οποίο κάθισα και το έγραψα για τις ανάγκες αυτής της παράστασης. Είναι μια τιμή που οφείλαμε να την αποτίσουμε πέρσι για το 200 χρόνια του 1821, αλλά δεν μπορέσαμε και το κάνουμε φέτος. Δεν είναι ιστορικά γεγονότα με την έννοια ότι είναι κάποιο επώνυμο η ιστορία ή γεγονότα τα οποία τα έγραψε η ιστορία, αλλά είναι ιστορία, πραγματική ιστορία, η οποία έχει να κάνει με τη δυσκολία και με τα βάσανα που πέρασαν οι Έλληνες κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας και ιδιαίτερα για εκείνο τον φοβερό φόρο αίματος που έδιναν οι Έλληνες, που δεν είναι άλλος από το παιδομάζωμα. Είναι ένα έργο το οποίο θα έχει κλάμα, κύριε Μαυρίδη, συγκίνηση. Πολλές φορές θα ανατριχιάσουμε, αλλά έχει, όπως το λέμε πολύ απλά, happy end. Έχει καλό τέλος και είναι κάτι το οποίο και αυτό το έχει ανάγκη ο κόσμος. Θέλει να ξεψυχοπλακωθεί. Και γι' αυτό το λόγο και φροντίσαμε να έχει τέλος καλό. Ναι, αλήθεια είναι ότι μας λείπει η κοινωνία των προσώπων, γιατί με την πανδημία κλειστήκαμε στον εαυτό μας και το έχουμε ανάγκη αυτό. Και μάλιστα όταν αυτή έρχεται με τέτοιες αφορμές, με μαθητές και με την προσπάθεια που κάναν τη θεατρική, αξίζει πραγματικά τον κόπο. Να πω ότι η δυσκολία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνονται όλες οι πρόβες με μάσκες, γιατί όλες τις πρόβες τις κάναμε με μάσκες. Μόνο την πρόβα που ήταν για να κάνουμε τη φωτογράφηση για το leaflet, το βιλιράκι μας και για την αφίσα, μόνο εκεί βγάλαμε τις μάσκες. Και είναι αλήθεια ότι δοκιμαστήκαμε σαν θεατρική ομάδα, διότι 2 μέλη μας τελευταία στιγμή
ήδη είχαν κολλήσει, έχουν κολλήσει με COVID και αναγκαστήκαμε να τα, να τα αλλάξουμε. Να τα αντικαταστήσετε. Να τα αντικαταστήσουμε, ναι. Είτε ευτυχώς ήταν μικρή η ρόλη. Μαθαίνουμε με χαρά ότι θα επανέλθουν τουλάχιστον για τις παραστάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής και της Δευτέρας, γιατί είναι κρίμα τα παιδιά, δούλεψαν πάρα πολύ και είναι κρίμα να μην παίξουν στο θεατρικό. Θέλω επίσης να πω ότι συμπαραστάθηκαν πάρα πολύ οι γονείς αλλά και οι συνάδελφοι, όμως θέλω να πω και να τονίσω εδώ και τη συμπαράσταση του Δήμου Πτολεμαΐδας, που άλλωστε είναι και συν παρουσιαστής, είναι συνδιοργανωτής του θεατρικού. Είμαστε μέσα στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου μαζί με το Δήμο. Και θέλω να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας παρήχαν 200 self-test δωρεάν και πριν από κάθε παράσταση, κάθε πρόβα, όλα τα παιδιά κάναν και οι καθηγητές, κάναμε self-test για να ξεκινήσουμε την πρόβα. Και αυτό μας έδινε μια περισσότερη άνεση και ασφάλεια. Ναι, μια μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας. Έτσι. Τώρα, οι παραστάσεις θα τηρηθούν, φαντάζομαι, τα μέτρα, θα είναι στο πνευματικό κέντρο, μέτρα, επειδή είναι και κλειστός χώρος. Είμαστε πάρα πολλοί που δεν μπορούμε να δεχτούμε ανεμβολία στους. Δεν είναι δικό μας το θέμα. Είναι θέμα νόμου. Οπότε, θα μπορούν να έρθουν όλοι οι άνθρωποι τηρώντας τα μέτρα με μάσκες μέσα στο πνευματικό και επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού. Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε να ήταν αλλιώς τα πράγματα και να τους δεχτούμε όλους, γιατί είναι κρίμα να μην έχουμε την δυνατότητα να παρουσιάσουμε το θεατρικό σε όλο τον κόσμο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και στο πρόσωπό σας, πραγματικά να το πω δημόσια, να επενέσω το σχολείο σας που εσείς διευθύνετε, γιατί έχει πολυπίκυλες δράσεις. Δεν σας κρύβω ότι είμαι κρυφός αναγνώστης της εφημερίδας της μαθητικής, που γίνεται εξαιρετική δουλειά και κάθε φορά εντυπωσιάζομαι ευχάριστα με τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς που έχετε υπό τη διεύθυνσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να πω κάτι, παρακαλώ, κύριε Μαυρίδη, γιατί καμιά φορά αδικούμε κάποια πράγματα. Ναι, εμείς έχουμε εστιάσει σε συγκεκριμένα πράγματα, γιατί πιστεύουμε ότι αυτά προάγουν τον πολιτισμό και τις ψυχές των παιδιών τις βοηθάνε να ανέβουν πιο ψηλά. Όμως θέλω να πω ότι όλα τα σχολεία της πόλης μας, μα όλα, έχουν να παρουσιάσουν πάρα πολύ μεγάλο έργο και πολλές φορές μεγαλύτερο και από το δικό μας, κύριε Μαυρίδη, γιατί είναι πολυπίκυλο το δικό τους το έργο και θέλω έτσι να πω από αυτή την οθόνη που τώρα με παρακολουθούν ότι θαυμάζω και αναγνωρίζω το έργο όλων των σχολείων, που πολλές φορές είναι πιο άγνωστο και πιο αφανές από το δικό μας, που γίνεται φανερό γιατί είναι τέτοιου είδους το έργο που επιτελούμε. Και αυτή είναι η καλή πλευρά του Δημόσιου Σχολείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και ραντεβού στο πνευματικό κέντρο. Θα σας περιμένουμε. Και να είστε σίγουροι. Στη Λευκιάτας. Σας ευχαριστώ.